Θα συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον κύριο Γιάννη Μιχαλάκο, χρηματιστηριακό αναλυτή της Τετρακτής. Κύριε Μιχαλάκο, καλό σας μεσημέρι. Χαίρετε κύριε Τσεκούρα και ευχαριστώ πολύ για την υπόσχεση. Λοιπόν, να δούμε λίγο το πώς έχει αυτή την ώρα το ελληνικό χρηματιστήριο. Βλέπουμε μια πτώση 1%. Βρισκόμαστε σε 715 μονάδες. Παρατηρούσαμε από το πρωί ότι υπάρχει μια μάχη πέριξ των 720 μονάδων. Τι σημαίνει αυτό και τεχνικά, αλλά και ουσιαστικά για όσους μας παρακολουθούν όσοι ασχολούνται με το ελληνικό χρηματιστήριο. Πολύ ωραία. Το είπατε ακριβώς έτσι όπως συμβαίνει. Καταρχήν να δώσουμε λίγο μια μεγαλύτερη εικόνα. Το ελληνικό χρηματιστήριο εκτελεί μια ανωδική αντίδραση από το χαμηλό του Αυγούστου των 560 περίπου μονάδων. Αυτή η κίνηση βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Δεν πρέπει να παρασυρώμαστε, η καθοδική μεσοπρόθεσμη τάση παραμένει πάντοτε σε ισχύ. Όμως βρίσκεται σε εξέλιξη, όπως είπαμε, μια ανωδική αντίδραση από αυτό το χαμηλό. Δύο κρίσιμα επίπεδα αντιμετωπίζουμε ακριβώς αυτές τις ημέρες. Και λέω επίπεδα από καθαρά φυσικά τεχνικής απόψεως. Για το μεν γενικό δείκτη έχουμε μπροστά μας τις 720-725 μονάδες, αλλά και για τον 25, το δείκτη της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, που ενδεχομένως είναι πιο σημαντικός ακόμα για το γενικό δείκτη, έχουμε μπροστά μας τις 220 με 23 μονάδες. Αυτά τα επίπεδα είναι πολύ σημαντικά από τεχνικής απόψεως. Θα έλεγα λοιπόν ότι εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε. Εάν καταφέρουμε να ξεφύγουμε, να πάρουμε κλεισίματα δηλαδή και για τον γενικό αλλά και για τον 25, πάνω από αυτά τα επίπεδα, ανοίγει ο δρόμος για μεγαλύτερη κίνηση, για επέκταση δηλαδή της ανόδου προς το αξιόλογα επίπεδα. Θα δώσουμε δύο για να τα έχουμε υπόψη μας. Για μεν το γενικό δείκτη, ο επόμενος στόχος τοποθετείται κοντά στις 745-50 μονάδες και υπό προϋποθέσεις ακόμα υψηλότερα. Για τον 25, έχουμε έναν επόμενο στόχο κοντά στις 34-35 και πάντοτε ο απότερος στόχος της παρούσας κατάστασης, θα λέγαμε, είναι η προηγούμενη κορυφή που είχαμε πριν τα γνωστά γεγονότα του Ιουνίου. Δηλαδή 800 μονάδες για τον γενικό δείκτη, 244 για τον 25. Πάντως, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, κύριε Μιχαλάκο, διότι τα τεχνικά σημεία πολλές φορές το προηγούμενο χρονικό διάστημα τα είχαμε ξεχάσει. Θέλω να πω δηλαδή ότι και θυμίζω την περίοδο της διαπραγμάτευσης καθ' όλη τη διάρκεια του, μάλλον σε ένα κομμάτι του πρώτου επταμήνου του 2015, τα είχαμε αφήσει στην άκρη διότι οι εξελίξεις ήταν τόσο ραγδαίες που πολλές φορές η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά παρέβλεπε τα τεχνικά σημεία και είχαμε διασπάσει τεχνικών σημείων μια πολύ μεγάλη ευκορία χωρίς καμία αντίσταση. Πλέον βλέπω ότι έχει αρχίσει και φυσικά παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ξανά, ευτυχώς ίσως, και το ζήτημα των τεχνικών σημείων. Άρα, σωστά πρέπει να γνωρίζουμε πού ακριβώς κινούμαστε, πού ακριβώς μπορεί να φτάσει ο γενικός δείκτης και αν, όπως είπατε κι εσείς, πάμε πιο κάτω, γύρω σε 690 μονάδες, αν δεν κάνω λάθος, είπατε, μπορεί να φύγει το χρηματιστήριο πιο κάτω ή αν κατέσουμε το 720 ή κάποιο άλλο τεχνικό σημείο, θα πάμε πολύ παραπάνω. Πάντα όμως με αιχμή της τράπεζης, και αυτό νομίζω ότι είναι στο επίκεντρο. Ο τραπεζικός κλάδος παραμένει στο επίκεντρο. Σαφώς ο τραπεζικός κλάδος, όπως το λέτε, παραμένει στο επίκεντρο, ειδικά για τις τράπεζες. Ειδικά για τις τράπεζες. Ναι, με ακούτε? Ναι, σας ακούμε πολύ καλά. Σας ακούμε, κύριε Μιχαλάκο. Χαίρομαι που αναφερθήκατε στις τράπεζες. Πράγματι είναι, θα λέγαμε, το κλειδί της κίνησης. Άλλωστε είναι τραπεζοκεντρικό το ελληνικό χρηματιστήριο. Οι τράπεζες ειδικά, θα λέγαμε ότι βρίσκονται σε μια προσπάθεια, προσοχή, προσπάθεια δημιουργίας πυθμένα. Αυτή η προσπάθεια σε καμιά περίπτωση δεν έχει επιτευχθεί ακόμα. Την παρακολουθούμε. Ενδεχομένως να συμβεί. Εννοώ στο επόμενο, στο προσεχέ διάστημα. Έχουμε μπροστά μας πολλά για τις τράπεζες ούτως ή άλλως, που θα πρέπει να διευκρινιστούν και να υλοποιηθούν. Ναι, σαφώς. Όμως η τιμή, ξέρετε, η τιμή είναι εκείνη που τελικά θα καθορίσει τα πράγματα. Δηλαδή η πορεία της τιμής και των τραπεζών, μεμονωμένα, άρα φυσικά και το συνόλου του χρηματιστήριου, είναι εκείνη που θα μας πει τελικά την αλήθεια. Είτε έτσι είτε αλλιώς. Οι τράπεζες βρίσκονται σε διαδικασία σε προσπάθεια δημιουργία πυθμένα, ακόμα όμως δεν τον έχουν δημιουργήσει. Άρα θα πρέπει να κάνουμε υπομονή.
Θα μας το δείξουν. Κάποια στιγμή θα μας το δείξουν οι ίδιες. Πάντως, κρατάω αυτό που παρατηρούσα και το πρωί, ότι δηλαδή οι τέσσερις τιμικές τραπεζών, η κεφαλαιοποίηση των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, πριν από σχεδόν 1,5 μήνα, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με για τη χρονική περίοδο, ήταν λίγο πάνω από τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτή την ώρα είναι στα 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Αναφέρομαι πάντοτε στην κεφαλαιοποίηση, επαναλαμβάνω. Αυτό τώρα δεν ξέρω αν έχει, είναι κάποιο καλό σημάδι γραφής. Πάντοτε το να αυξάνει μια κεφαλαιοποίηση των τραπεζών είναι ένα καλό σημάδι. Αλλά θέλω να πω, μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα έχουμε αυτή την αύξηση, έχουμε αυτή την άνοδο. Οι τιμές όμως δεν είναι στα επίπεδα που πρέπει. Ξέρουμε ότι κινούνται άλλο με υποαξίες. Είχαμε φτάσει και το καλοκαίρι σε χαμηλά αρκετών ετών για τραπεζικές, σε τραπεζικές μετοχές. Δεν ξέρω αν από αυτό, αυτή την περίοδο, αυτό το χρονικό διάστημα των διάμεσων, κύριε Μιχαλάκου, μπορεί να βγάλουμε κάποιο συμπέρασμα. Διότι, όπως είπαμε και πριν, οι τράπεζες έχουν μπροστά τους πάρα πολλά ζητήματα. Να υλοποιήσουν, να πραγματοποιήσουν και φυσικά να δουν. Διότι έχουμε και επιχειρησιακά σχέδια που θα πρέπει να καταθέσουν, έχουμε και αυξήσεις κεφαλαίου, έχουμε πάρα πολλά ζητήματα. Πολύ σωστά τα λέτε. Όλοι αυτοί οι παράγοντες, κύριε Τσεκούρα, είναι ακριβώς όπως αναφέρατε, είναι παράγοντες που θα καθορίσουν την πορεία. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ένα γεγονός που πολλές φορές δυστυχώς όλοι μας το ξεχνάμε, ότι το χρηματιστήριο είναι ένας προεξοφλητικός μηχανισμός. Το χρηματιστήριο προσπαθεί να προβλέψει τα μελούμενα, όχι να αποτιμήσει τη σημερινή κατάσταση. Κανένας δεν αγοράζει μετοχές για να γίνει μέτοχος στη σημερινή κερδοφορία μιας επιχείρησης. Πάντοτε αγοράζει την προσδοκία. Άρα λοιπόν το χρηματιστήριο είναι εκείνο που θα καταγράψει τις προσδοκίες. Εφόσον οι προσδοκίες είναι θετικές, τότε και οι τιμές οπωσδήποτε θα ανέβουν. Εάν οι προσδοκίες δεν υπάρχουν ή η εμπασχετοσύνη είναι μέτριες, μέτριες θα είναι και οι κινήσεις των τιμών. Εκείνο που έχει σημασία είναι να παρακολουθούμε την κίνηση των τιμών, γιατί όπως είπαμε και πιο πριν, η τιμή αποκλείεται ποτέ να μας παρασύρει. Γιατί? Για τον απρόσωπο λόγο ότι είναι μια κατοχυρωμένη, μια τελειωμένη, όπως λέμε, συναλλαγή. Οι τράπεζες, όπως είπαμε, βρίσκονται σε διαδικασία πυθμένα, σε προσπάθεια. Ακόμα όμως δεν έχει συμβεί. Ειδικά για την Εθνική, θα έλεγα το εξής. Η Εθνική σαφώς προηγήθηκε από όλες τις τράπεζες. Έκανε μια αξιόλογη κίνηση τις προηγούμενες ημέρες. Πήγε πολύ πιο μακριά από όλες τις υπόλοιπες τράπεζες. Άρα λοιπόν είναι πολύ φυσιολογικό να κορυφώσει νωρίτερα, τουλάχιστον σε πρώτη φάση. Δεν σημαίνει ότι ανατράπηκε το υπάρχον, θα λέγαμε, momentum. Όχι. Όμως είναι σαφές ότι η Εθνική, ακριβώς επειδή προηγήθηκε, έχει και το δικαίωμα να διορθώσει και πιο γρήγορα. Τώρα βρισκόμαστε σε αυτήν ακριβώς τη φάση. Θα έλεγα λοιπόν ότι μεγάλη σημασία πρέπει να δώσουμε στα επίπεδα που δώσαμε πριν. Θα προσθέθετα και από την κάτω πλευρά τις 690 μονάδες, όπως πολύ σωστά εσείς αναφέρατε πριν από λίγο, και τις 198.200 για τον 25, θα λέγαμε είναι η διαχωριστική γραμμή επί του παρόντος που χωρίζει την ανωδική από την, εν πάση περιπτώσει, όχι ανωδική, όχι απαραίτητα καθοδική, αλλά εν πάση περιπτώσει όχι ανωδική αγορά. Όσο παραμένουμε πάνω από εκεί, οι πιθανότητες προς τα πάνω είναι περισσότερες. Εάν τυχόν διασπάσουμε τα επίπεδα αυτά και γυρίσουμε χαμηλότερα, οπωσδήποτε το ανωδικό σενάριο τουλάχιστον θα αναβληθεί. Θα λέγαμε ή θα μπει υπό νέα διαδικασία. Θα το δούμε τότε. Περιμένουμε ούτως ή άλλως. Έχουμε μπροστά μας πολλά. Αξίζει πάντως που μας αναφέρετε αυτά τα τεχνικά σημεία. Είναι σημαντικά να ξέρουμε πού ακριβώς βρισκόμαστε και σε επίπεδο γενικού δίκτυ και σε επίπεδο δίκτυ ψηλής κεφαλαιοποίησης, διότι εκεί έχουμε και πολλές τις μεγαλύτερες συμμετοχές της χώρας και τις τράπεζες. Αναφέρομαι στον δίκτυο υψηλής κεφαλαιοποίησης. Εγώ απλά να σημειώσω ότι το παρατηρώ ότι από τις αρχές του Σεπτεμβρίου μέχρι σήμερα βλέπω ότι η τιμή της Εθνικής έχει καταγράψει μια άνοδο σχεδόν 50%. Ήταν σε πολύ χαμηλά επίπεδα όμως. Απλά το επισημαίνω αυτό, μιας και η Εθνική είναι σήμερα στο επίκεντρο με τις ισχυρές απώλειες, οι οποίες καταγράφει γύρω στα 13% αυτήν την ώρα πτώση. Κύριε Μιχαλάκο, να σας ευχαριστώ πολύ για το σχόλιο σας και για την τεχνική ανάλυση.